αιτίες του ύψους. Ξεκινάει τώρα η δεύτερη παρουσίαση της δεύτερης τελικής σειράς. Βλέπουμε εδώ την Εβελίν Ανθή του ΑΟ Ερμής με το 278. Τρέχει στον πρώτο διάδρομο. Δίπλα της η Στέλλα Μιχαηλίδου του ΑΟ Ερμής και οι δύο αθλήτριες του Κώστα Βογιατζάκη. Η Δήμητρα Τσουκαλά του ΠΑΣ Πρωταθλητών Κομωτινής με το 263 είναι στον τρίτο διάδρομο. Εδώ είναι η πρωταθλήτρια, η Ραφαέλα Ισπανουδάκη του Γκουσού Ηλιούπολης. Τρέχει στον τέταρτο διάδρομο. Με το 267 η καλύτερη φέτος, η Πολυνίκη Μανουλίδου του Αλέξανδρου Μακεδονίας. Με 11.43 ατομικό ρεκόρ. Με το 112 η Άρτεμις Αναστασίου του Παναθηναϊκού τρέχει στον έκτο διάδρομο. Η Πολυτίμη Μαντά είναι στο 7, αθλήτρια της Ολυμπιάς Πατρών. Και στο 8 η Άννα Ευδοξία Μπάρτζου του Άρη Θεσσαλονίκης. Ετοιμάζονται οι αθλήτριες, 8 σπρίντερς αυτή την δεύτερη τελική σειρά στα 100 μέτρα των γυναικών. Επαναλαμβάνουμε εμείς, στο 1 Ανθή, στο 2 Μιχαηλίδου, στο 3 Τσουκαλά, στο 4 Σπανουδάκη, στο 5 Εμμανουηλίδου, στο 6 Αναστασίου, στο 7 η Μαντά και στο 8 η Μπάρτζου. Έτοιμες λοιπόν οι 8 σπρίντερ για αυτή την κούρσα, τη δεύτερη τελική σειρά στα 100 μέτρα των γυναικών. Έφυγαν κανονικά. Σπανουδάκη ξεχωρίζει η Πολυνίκη. Πρόβλημα για τη Σπανουδάκη σταματάει. Η Πολυνίκη Εμμανουλίδου θα κερδίσει με 11-22. Εξαιρετική επίδοση, την πανηγυρίζει. Περιμένουμε φυσικά την επιβεβαίωση. Μεγάλη επίδοση για την Πολυνίκη Μανουλίδου, η οποία όπως είπαμε ήρθαμε 11-43. Να τη εδώ η αθλήτρια του Αλέξανδρου Μακεδονίας. Για να δούμε το επίσημο αποτέλεσμα. Το πανηγυρίζει φυσικά. ...11-21 είναι η επίδοση για την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, μεγάλο ρεκόρ. Προπονήτριά της και η δέσκου του Αλέξανδρου Μακεδονίας έσπευσαν να συγχαρούν φυσικά την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου που δείχνει σε εξαιρετική κατάσταση. Έχει βρεθεί κινητό τηλέφωνο. Λέγαμε πριν ότι είχε την καλύτερη επίδοση στην Ελλάδα με το 11-43. Εδώ πραγματικά κάνει μεγάλη επίδοση. Θα περιμένουμε φυσικά και το επίσημο αποτέλεσμα. Και μέχρι να περιμένουμε φυσικά το μεγάλο ρεκόρ της Εμμανουηλίδου, να πούμε εμείς το αποτέλεσμα στην προηγούμενη σειρά, εκεί που ο άνεμος ήταν συν 0.